Ναι, έχω fanpage. Γεια! Σκεφτόμουν τόση ώρα πώς θα αρχίσω το intro, γιατί έχω καιρό να κάνω βίντεο σε αυτό το κανάλι και έχω χάσει λίγο την ιδέα μου στο να ανοίγω τα βίντεο, ενώ γιατί στο SnakeBite απλά άρχισα το βίντεο όπως να είναι. Τέλος πάντων, καλησπέρα μόνο κύριε, χασάς είναι εδώ και καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μου παιχνίδι. Στο παιχνίδι το οποίο έχω κλείσει τις περισσότερες ώρες στο Steam. Στο παιχνίδι το οποίο λατρεύω επειδή έχω βάλει πάνω από 120 mods. Καλώς ήρθατε στο Skyrim λοιπόν. Πολλοί είδανε ότι στο Steam έχω παίξει πάρα πολύ Skyrim. Δηλαδή τον καιρό που δεν ανέβαζα καθόλου βίντεο, που ήταν πριν 4 μήνες πριν κλείσω τα σχολεία φυσικά, δεν ανέβαζα καθόλου βίντεο για αυτόν ακριβώς το λόγο. Έπαιζα συνέχεια Skyrim. Το έχω τερματίσει πάνω από 4 φορές στο game και γι' αυτό ήθελα να κάνω κάπως σαν walkthrough, αλλά όχι ένα απλό walkthrough, ένα walkthrough με υπερβολικά πολλά mods, το οποίο αλλάζει σχεδόν όλη την ιστορία. Έχουμε και τα δύο DLCs, αλλά και πολλά overlay mods και γενικά έχουμε γεμίσει το παιχνίδι. Γιατί λέω έχουμε, τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένα mod το οποίο έχω βάλει, δεν θυμάμαι ακριβώς πως λέγεται αυτό το mod, Unbound νομίζω λέγεται, που μόλις μπαίνεις στο παιχνίδι σε βάζει να διαλέξεις άμα θες να ακολουθήσεις το main questline, να σκοτώσεις τους δράκους, γιατί αυτό είναι το main questline, τον Odwin, ή αν θες να ξεκινήσεις σαν ένας απλός civilian μέσα στο Skyrim. Οπότε, εγώ θα αρχίσω το main questline. Άμα γουστάρετε να δείτε κάτι τελείως διαφορετικό όπως αυτό που μόλις σας είπα, το Unbound, αφήστε κάτω στα σχόλια. PS, άμα σας αρέσει αυτή η ιδέα, το modded Skyrim walkthrough, ξέρω είναι λίγο παλιό παιχνίδι, αλλά τα παλιά παιχνίδια όπως είπαν είναι πολύ καλύτερα σε story και γενικά σε ποιότητα τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε, κάντε ένα like άμα θέλετε να δείτε περισσότερα, αφήστε κάτω ένα σχόλιο και ένα subscribe, μοιράστε με τους φίλους σας άμα γουστάρετε και let's fucking start the new game! By the way, έχω και nude mods, το οποίο άμα μαζέψω σε αυτό το βίντεο 50 like ή 30, θα σας δείξω nude mods. Ξέρω, θα μου κλείσουν το κανάλι βασικά. Δεν ξέρω άμα επιτρέπετε, αλλά θα δείξω ότι μπορέσω. Οκ. 30-35 likes έως 40 για να το κάνω. Γεια. By the way, άμα με ρωτήσετε πού είναι το World of Minecraft, Κώστα, γιατί δεν έχει World of Minecraft πλέον, γιατί το παράτησες και αυτό. Όχι. Έχω το 14ο επεισόδιο, ή 13ο. 13ο επεισόδιο, το οποίο είναι περίπου 36 λεπτά. Κάναμε πολύ ενδιαφέρον πράγματα σε εκείνο το επεισόδιο, απλά είναι μονταρισμένο βασικά. Το 14 δεν είναι μονταρισμένο. Απλά δεν έχω πολύ χρόνο να τα ανεβάζω, γιατί τώρα με το νέο PC κατεβάζω όλη μέρα τα applications που είχα, παιχνίδια που είχα που ήταν πάνω από 40 γίγκα και δεν προλαβαίνω να παίξω. Οπότε αν ανεβάζα 30 λεπτό βίντεο με αυτό το ίντερνετ που είχα θα μου τρώγε 2 μέρες περίπου και you know. Λοιπόν, θα το συνεχίσω κανονικά το World of Minecraft, do not worry. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, κάνει configure όλα τα mods τα οποία έχουμε με το Skyrim Application SKSA, το οποίο θα αφήσω link κάτω στο description. Θα αφήσω link κάτω στο description και για όσα μου αρχίσουμε πιο. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, Mercy Varmus, ναι. Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το application που μόλις σας είπα, το Skyrim SKSA, σας έχει ένα menu εδώ, Mod Configuration, το οποίο σας τίνει να διαλέξετε πώς θα θέλετε να είναι το παιχνίδι και πώς να δουλεύουν τα mods. So, music. Let's put music on this. Ωραία, λοιπόν, μισώ να σας δείξω περίπου τι mods, τα πιο βασικά mods. Animation prostitution είναι, ντρέπομαι θα το πω, είναι αυτό που μόλις σας είπα, το nude mods. Και να κάνετε σεξ. Μπορεί να παντρευτείτε, να κάνετε σεξ. Μπορείς να κάνεις και με άντρες σεξ, αλλά αυτό δεν τελείωσε. They're vampires. Ουσιαστικά γίνεσαι vampire, μόλις γίνεσαι vampire μπορεί να δαγκώνεις, μπορείς να έχεις διάφορα abilities, να πας πιο γρήγορα, πίνοντας αίμα ξέρω εγώ γίνεσαι πιο δυνατός και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, status.
Ναι. Λοιπόν, θα τα κάνω λίγο optimize εδώ πέρα και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, OBIS είναι spawning. Στην ουσία προσθέτει spawn points σε bandits οι οποίοι φοράνε random πανοπλίες οι οποίες είναι από mod και αυτές δεν υπάρχουν στο κανονικό παιχνίδι. Και εδώ πέρα μπορείς να διαλέξεις πόσους bandits ξέρω εγώ θα θες να κάνουν spawn απ' έξω. Λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε ακόμα αρχικό level και θα είμαστε πολύ αδύναμοι να τους πολεμήσουμε, δεν θα βάλουμε παραπάνω από το κανονικό, θα το αφήσουμε στο 0. Γιατί ξέρετε, μπορείτε να διαλέξετε και 50 bandits μέσα από ένα dungeon να βγαίνουν, οπότε nope. Λοιπόν, και επειδή κάτι έχει πάθει το Skyman Bound και για κάποιο λόγο δεν μας αφήνει να αρχίσουμε το main quest line, θα κάνω ένα restart το παιχνίδι και θα το κάνω disable το mod, οπότε see you back. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulf. Okay. Όλοι ξέρετε το basic intro, οπότε δεν χρειαζόταν καν να το βάλω. So, ναι. Raelof of Riverwood. Lokir of Rorikstead. No, I'm not a rebel. You can't do this. Okay. Τρέχα. Πω, πέθανε. Wait. You there. Ποιος? Εγώ. Έρχομαι. Νομίζω πως δεν έχω στα ούλτα τα γραφικά. Whatever. Who are you? Δεν χρειάζεται πάντα να έχουμε το καλύτερο overlay. Ίσως από το επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάτι που... είναι ένα κλάζ από mod και αυτό. Μάλλον δεν το φορτώνει. Θέλω να παίξω κάτι το οποίο δεν το έχω παίξει ποτέ. Πρέατον. Όχι αργωνιόν, πρέατον. Ωραία, θα φτιάξουμε έναν πρέατον. Ακούστε. By the way, άμα το μετανιώσουμε μετά, μπορούμε να κάνουμε με την κονσόλα slash show race menu και να το αλλάξουμε, οπότε κάνουμε γυναίκα. Ναι, ναι, για να φτιάξουμε μια γυναίκα. Λοιπόν, pre-prisons. Που έχω βάλει και το mod το οποίο αλλάζει τα τέτοια και γίνω από εδώ. Λύσια, γίνω. Ωραία, μια αυτή καλή είναι εδώ η πρώτη. Skin tone. Μαύρη. Head, βασικά μόνο το μαλλί θα φτιάξω. Και τα μάτια. Eye color. Αυτά είναι τα μπλε. Μη κουνιάσεις είναι. Μόλι λύσια. Γάμο το αυτό εδώ. Και hair color βάλουμε... αυτό. Done. Πώς θα την ονομάσουμε. Θα πάρει λίγη ώρα αυτό. Μετά από πολλή σκέψη και... και τέτοιο, πώς λέγεται. Κοίταζα την αριστερή μου παλάμη και είπα... μωρέ, γιατί όχι. You from Daggerfall, Brett? Fleeing from some court intrigue? Captain, what should we do? She's not on the list. Φυσικά και δεν είμαι. Forget the list. She goes to the block. What? Κάτι έχω κάνει. Α, όχι, εντάξει, απλά επειδή είμαι bounded δεν βλέπω το Corsair. By orders, Captain. Μα δεν έκανα τίποτα. I'm sorry. We'll make sure your mains are returned to high rock. Όχι! Βοήθεια! Θα πεθάνω. Αυτό δεν είναι καλό. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. Τι ήταν αυτό? Δεν ακούγεται καλά. Ω. Το PC μου αρχίζει και θερμαίνεται. Καλό, καλό αυτό, καλό αυτό.
Πολύ καλά. Πρέπει να βάλω την υδρόπωση και σύντομα. Τι δεν ήταν τίποτα, το άκουσα. Είναι μπάντας αυτός. Άλλαξα γνώμη. So, race. Όχι, εντάξει, ας. Δεν θα αλλάξω class τώρα. Αλήθεια. No. You imperial bastards. Yeah. Justice. Death to the storm. As fearless in death as he was in life. Πολύ φιλόσοφος αυτός. Εγώ. Πάλι ο δράκος. Είμαι σίγουρος ότι είναι δράκος αυτό. Και αυτή είναι πολύ πουτάνα. Sorry για τη λέξη, αλλά είναι. Ω, το κεφάλι! Γάμο, σοβαρά τώρα. Νάτος, ο δράκος! Δράκος! Αυτός θέλει να μου κόψει το κεφάλι, μαλάκα, δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Ψόφα τώρα, ψόφα τώρα. Σκότωσε τον. Ναι, ο Headsman πέθανε. Α, οκ. Και εδώ πέρα συνήθως crash επειδή είχα πολλά mods στην αρχή. Αλλά θα δούμε. Make your way to the keep. Λοιπόν. Αυτό είναι από mod, οπότε... Αυτά δύο είναι από mod, οπότε δεν μας νοιάζουνε. Κάνουμε αυτό τώρα. Μισό, να ανεβάσω λίγο το voice. Και να κατεβάσω λίγο το music. Οκ. Legends don't burn down villages. We need to move now. Γιατί, τι να κάνουμε πάνω στον πύργο, όσο πιο ψηλά πάμε τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Μετρώει ταυτί μου. Ταυτί μου μετρώει. Ωραία, πουστ! Γάμω την πανακότα μου, συνήθως άνοιγε πιο... Τέλος πάω. Φωτιά! Τι να κάνω. Ναι. Με παρατάει. Α, πόνισα. Α, by the way. Έχω, ναι, μόλις ναι, να σας δείξω το inventory. Να, εδώ κράσαρε. Μάλλον θα κράσαρε και τώρα, έτσι δεν είναι. Εγώ πίσω είμαι, κάθομαι εδώ. Δεν κάνω τίποτα. Ναι. Ωραία, πάμε κοντά σου. Εγώ τώρα πρέπει να ακολουθήσω έναν Redguard, αλλά είναι Imperial. Δεν γουστάω τους Imperial, είναι ηλίθιοι, άγαρμποι, πούστιδες. Κάτι ησυχία, δεν μας έχει δει. Ναι, ναι, ακολουθά, ακολουθά. Ναι, ναι, ναι. Πεθαίνουν εδώ. Γεια. Yeah. Πώς να πεθάνει, είναι ο Όντουιν. Δεν πεθαίνει με ξυλάκια. Πώς... What the fuck. Τι έγινε. Εγώ ακολουθώ εσένα που μου δίνεις κατάρα. Φυσικά και θα πάμε τον Ρέιλοφ. Σουτ!
Ναι! Δεν κράσαρε μέχρι τώρα. Λοιπόν, πρώτον, αυτό είναι mod. Θα σας δείξω λίγο τι είναι. Looks like we're the only ones who made it. That thing was a dragon, no doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. There you go. You may as well take Gunnar's gear. He won't be needing it anymore. Δεν είναι σωστό αυτό. Ας πούμε να, εδώ έχει πανοπλία η οποία σας μεγαλώνει το opacity. Αυτά τα arrows, sorry θα τα πάρω, δεν τσιτάρω, θα τα πάρω. Είναι mod. Ok. Και αυτά εδώ τα swords θέλουν ένα hit και σκοτώνεις οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Οπότε δεν θα τα πάρουμε τώρα, γιατί είναι τελείως cheat. Οπότε θα πάρουμε μόνο τα άλλους. Λοιπόν, παίζει να μας κλείσουν το τέτοιο, οπότε, κοιτάξτε. Παίρνουμε το armor. Είναι γυμνός. Δεν θα το κοιτάξουμε παραπάνω. Οκ. Okay. Δεν θέλω να δει... Δεν τίποτα... Οκ, λοιπόν. Και by the way, ορίστε. Κοιτάξτε πως περπατάει. Φτάνει η τσασάς, θα σου κλείσει το κανάλι. Δεν πρέπει να στο κλείσουν. Oh man. Ωραία, Warzones. Α, αυτό είναι Warzones, είναι και αυτό το mod. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι κάνει. Στην ουσία προσθέτει... Προσθέτει κλάσεις σε όλο το Skyrim, οι οποίες πολεμάνε αυτόματα σε διάφορα μέρη του Skyrim και με αποτέλεσμα να δίνει ότι το Skyrim είναι σε εποχή πολέμου και δεν είναι τόσο peaceful όσο φαίνεται. Τι πρέπει να κάνουμε? Just... It's the Imperials. Oh fuck! Take cover. Get this gate open. Τρία, δύο, ένα, ντου! Τι είναι αυτό? Α, αυτό είναι και αυτό mod. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Animate selector. Όχι, όχι, τελείως, δεν το θέλω καθόλου. Οκ, καθόλου δεν το θέλω. Items. Θέλω αυτό. Σόφα. Οκ, πέθανε. Λοιπόν, έχει κανένα κλειδί, δεν έχει κανένα κλειδί. Έχει όμως ένα ωραίο. Οκ. Okay. Πού είναι... Α, ναι, κάποιο bug έγινε και... Εξαφανίστηκε αυτή. Πουλάκι. Έπρεπε να το είχα κάνει disable. Ωραία. Let's follow this here. Σύντομα θα πρέπει να κλείσω το βίντεο και μάλλον θα είναι μια καλή στιγμή να το κλείσω εδώ. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αφήστε κάτω ένα like και ένα subscribe αν θέλετε να δείτε περισσότερα από αυτή τη σειρά. Και ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!